εργαζόμενους, την ψυχική υγεία και την απεξάρτηση, τις οικογένειες των χρηστών, τα άτομα με ψυχικές διαταραχές που διεκδικούν το αυτονόητο. Να έχουν αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν ψυχική υγεία και απεξάρτηση. Γι' αυτό συνεχίζουμε μαζί σας αυτόν τον αγώνα σε σύγκρουση με τις απαράδεκτες μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης και όσων στηρίζουν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στο όνομα του κόστους ωφέλους τσακίζουν κυριολεκτικά τις δομές, θα φτάσουν να κλείσουν μέχρι και το ΨΜΙΑ και το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Θα ανοίξουν διάβλατα την πόρτα για να εμπορεύονται τις δικές μας ανάγκες. Η ΜΚΟ, οι άλλοι ιδιώτες και στην ψυχική υγεία και στην απεξάρτηση. Είμαστε σήμερα εδώ γιατί ούτε φίλοι, ούτε καλούς λογαριασμούς θέλουμε να έχουμε με τον Υπουργό Υγείας και με την κυβέρνηση που ακολουθεί πιστά αυτή την εχθρική για το λαό πολιτική. Είμαστε σήμερα εδώ γιατί αυτό το σάπιο κράτος τους είναι που θυσιάζει τις δικές μας ανάγκες και τις λογαριάζει ως κόστος και με την τεράστια υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση και των δομών ψυχικής υγείας αλλά και της απεξάρτησης, είναι το ίδιο εχθρικό κράτος που λογαριάζει ως κόστος τα μέτρα προστασίας στο σιδηρόδρομο και έφτασε να κρίνει παράνομη και καταχρηστική την απεργία των εργαζομένων στην Ελένη Τρέι που παλεύουν και αυτοί για προσλήψεις και για όλα τα αναγκαία μέτρα. Είναι το ίδιο κράτος που και εδώ στην Ελλάδα αλλά και στη ΣΥΠΑ είναι που λέει στους άλλους με αφορμή το τυφώνα ότι κοιτάξτε να δείτε, τρεχάτε να σωθείτε γιατί δεν πρόκειται εμείς να σας στηρίξουμε. Είναι το ίδιο κράτος που συμμετέχει για το ματοκύλισμα λαών μέσα από τη συμμετοχή στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς ΗΠΑ-ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκής Ένωσης κάτω στη Μέση Ανατολή. Γιατί όταν εμείς συγκλονιζόμαστε με τα παιδιά της Παλαιστίνης που στάβονται κάτω από τα ερείπια των Ισραηλινών βομβαρδισμών, κάποιοι άλλοι μετράνε τις μετοχές τους που ανεβαίνουν στα κοντέρ των χρηματιστηρίων. Γι' αυτό το ΚΚΕ είναι στο πλευρό σας. Δεν θα ανεχτούμε την απαράδεκτη απόφαση να βγει παράνομη και καταχρηστική η σημερινή σας απεργία. Γιατί αυτή είναι η δικαιοσύνη τους, αυτό είναι το κράτος. Όταν είναι να στηρίξουν με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, σου λέει εδώ μιλάμε για εξορθολογισμό. Είμαστε εδώ στο πλευρό σας, γιατί το ΚΚΕ θα είναι μπροστά σε αυτούς τους αγώνες για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν ψυχική υγεία και απεξάρτηση, χωρίς την εμπλοκή ΜΚΟ και ιδιωτών. Κυρίως θα είναι εδώ ενάντια στις αιτίες αυτό το σάπιο έδαφος των όρων ζωής και εργασίας που δημιουργεί όλο αυτό το εκρηκτικό μείγμα και για την εξάρτηση και για ψυχικές διαταραχές. Κυρίως είμαστε εδώ γιατί δεν συμβιβαζόμαστε ότι η ζωή και η ψυχή μας είναι πεδίο κερδοφορίας. Καλή δύναμη να έχουμε και συνεχίζουμε μαζί σας.